Σελήνη να μας ενημερώσει για τα θέματα αιχμής που είχαμε από τον ομό της Εύβοιας. Θα συνδεθούμε ζωντανά μέσω Skype. Γιώργο, καλησπέρα από τη Λαμία. Καλησπέρα από τη Χαλκίδα. Ξεκινάμε αστυνομικά λίγο και βλέπουμε και πλάνα, σε ακούμε. Ναι, είχαμε κάποιο αυτοκίνητο που έπιασε φωτιά κοντά σε βενζινάδικο στην Ιστιαία. Αμέσως ενημερώθηκε η πυροσβεστική, βρέθηκε στο σημείο. Το θέμα ότι είχε πιάσει φωτιά και μάλιστα κοντά σε βενζινάδικο ήταν αυτό που έκανε τις αρμόδιες αρχές να σπεύσουν στην περιοχή, γιατί φοβήθηκαν την εξάπλωση της πυρκαγιάς. Ευτυχώς δεν εξαπλώθηκε στο βενζινάδικο, ωστόσο το αυτοκίνητο κάει και ολοσχερός. Φοβήθηκαν για πιθανή έκρηξη, Γιώργο. Βέβαια, όταν είναι κοντά στο σε βενζινάδικο, όλα είναι πιθανά. Ακόμα και σε πυρκαγιές που θυμάμαι που κάναμε ρεπορτάζ, όταν είχαμε φωτιά και πλησίαζε κοντά σε βενζινάδικο, αφήναν όλα τα άλλα και τρέχανε εκεί. Αν και σε βενζινάδικο, τελείωσε. Έχεις δίκιο, είναι επικίνδυνα τα σημεία. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα θέμα πολιτικής υφής, έτσι, να ξεφύγουμε λίγο από αυτό, με την επίθεση που δέχτηκε ο κύριος Αναγνωστάκης, και να αλλάξουμε τα πλάνα, ως θύμα hacker ουσιαστικά. Γιώργο, τι ακριβώς συνέβη? Ήταν πρωτόγνωρο. Να σου πω την αλήθεια, ήταν σήμερα γύρω στις 9.30 το πρωί. Βλέπω στο email να γράφει Δημήτρης Αναγνωστάκης και να γράφει επίγον. Λέω, τι γίνεται? Τι επίγον, τι γίνεται? Εν τω μεταξύ δεν μου φέρω το δελτίο τύπου, γιατί ήταν 10 προτασούλες. Λέω, ας ανοίξω, δω τι παίζει, τι είναι το επίγον. Έγραφε ότι είμαι στην Κένια, ότι μου έχουν κλέψει την ταυτότητα, τις προσωπικές κάρτες, δεν μπορώ να βρω χρήματα, είμαι εγκλωβισμένος, σε εισαγωγικά ήταν αυτό, εγκλωβισμένος στην Κένια, σε παρακαλώ, κάνε ό,τι μπορείς, βοήθα, θέλω 1.750 ευρώ. Μου κάνει εντύπωση, σου πω την αλήθεια. Στην αρχή και εγώ, εντάξει, από σπαμ και από τέτοια email απάτες, κάθε μέρα έχουμε αρκετά. Στην αρχή δηλαδή προβληματίστηκες ότι δεν είναι πραγματικό το email? Προβληματίστηκα, γιατί μάλιστα και η διεύθυνση που είχε σταλεί το email ήταν από μεγάλη εταιρεία, γιατί όταν παίρνουμε τα spam βάζουν ένα WDD και βάζουν και μια διεύθυνση που σου φαίνεται ότι είναι ψεύτικη. Όλα τώρα ήταν από μεγάλη εταιρεία και έγραφε αυτά τα πράγματα, εμένα μου έκανε εντύπωση. Το μεταξύ, όταν πήρα τηλέφωνο να μιλήσουμε με τον ίδιο και κατάλαβα ότι δεν έκανε εκτροπή η κλήση και το σήκωσαν, οπότε κατάλαβα ότι ήταν στο γραφείο του εδώ στην Ελλάδα, έτσι, εργαζόταν κανονικά. Ναι, τώρα δεν ξέρω τι γίνεται με τις εταιρείες, γιατί μετά μας έστειλε απάντηση ο ίδιος και μας λέει ότι είναι ψευδή τα email αυτά. Κάποιος λοιπόν πήγε στις προσωπικές του επαφές, πήρε τα πάντα, όποια email είχε και τα έστειλε. Τι γίνονταν τώρα εκεί? Σου έλεγε, είναι 1.750 ευρώ χρειάζομαι. Εσύ, αν δεν τον είχες στο τηλέφωνο του και δεν είχες μια επαφή μαζί του, τα απαντούσες στο email και σου λέει, απάντησέ μου μέσω email. Τα απαντούσες μέσω του email και θα σου έλεγε να βάλεις κάποια χρήματα. Άστα, μια καλωστημένη κομπίνα. Λοιπόν, Γιώργο, πριν σε αποδεσμεύσουμε, πάμε και σε κάτι ανάλαφρο, έτσι, κάτι όμορφο από την Κάριστο. Για ένα όμορφο σπάνιο θέμα, τι ακριβώς είχαμε? Μπορεί να φεύγουν οι Έλληνες να πηγαίνουν στο εξωτερικό, ωστόσο βαθυπισκέφθηκαν στην Κάριστο δύο υπέροχοι κύκνοι. Τους βλέπουμε και στα πλάνα, Γιώργο. Εδώ και εβδομάδες είναι στην περιοχή. Μάλιστα, είναι πόλος έλξης για πολλούς επισκέπτες και οι ντόπιοι τους έχουν συνηθίσει. Βέβαια, δεν θα τους δεις κάθε μέρα και όλες τις ώρες. Υπάρχει το απογευματάκι, όταν ξημερώσει το πρωί θα τους πετύχει. Πάντως, είναι ένα από τα θέματα το οποίο κάνει το γύρο το social media. Πραγματικά. Έτσι. Και μας έκανε και πολύ καλή εντύπωση. Γιώργο, σε ευχαριστούμε για το πλήρες ρεπορτάζ. Καλό βράδυ από τη Λαμία. Καλό μεταφερόμαστε βράδυ, λίγο πιο.